Ήταν μια άθλια σύμβαση με πολύ μεγάλα κενά. Δεν μπορούσε, κύριε Λιβαθινό, να ολοκληρωθεί όπως έλεγε σε 2 χρόνια, γιατί έπρεπε να ακολουθούν διαδικασίες συμπληρωματικής σύμβασης. Κάνατε εσείς συμπληρωματική σύμβαση. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε το προηγούμενο συμπληρωματικό. Γιατί πήρε 2 χρόνια η διαδικασία του ελεκτικού συνεδρίου, του ελέγχου της ΕΔΕΛ και της έγκρισης από τις διαχειριστικές να εγκρίνει την συμπληρωματική σύμβαση. Αλλά και... πάμε παρακάτω. Το 19. Πού βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε 23, κύριε Σπύριτζε, και ακόμα δεν υπάρχει. Στη Νέα Δημοκρατία. Να συμφωνήσουμε 23, ότι μια σύμβαση η οποία υπογράφεται το 2015 είναι απαράδεκτο να φτάνουμε το 2023 και να μην έχει ακόμα εκτελεστεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Καταρχάς, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το ξεπεράσει αυτό. Ο ένας τρόπος είναι η αδιαφάνεια. Να παρακάμπτει στο ελεκτικό συνέδριο. Πρέπει να μας ακούνε οι γονείς, συγγνώμη. Και οι άλλοι να μπλέξουν τα γρανάζια του και να χάνει 57 παιδιά. Οι συγγενείς που έχουν χάσει τα παιδιά του σε αυτή την τραγωδία. Ακούστε, θα φωνάξετε. Και μας ακούνε να λέμε ότι κάτι το οποίο από το 2014 έχουμε 23 και ακόμα δεν έχει εκτελεστεί. Κύριε Λιβαθινό, τι συζητάμε αυτή τη στιγμή. Εγώ στους ανθρώπους αυτούς και σε όποιον έχει χάσει τους δικούς του υποκλίνομαι. Και έχω φερθεί με πολύ μεγάλο σεβασμό παρότι προκλήθηκα από τη Νέα Δημοκρατία και την καμπάνια τη. Που από τις πρώτες μέρες έψαχναν να βρουν το Σπύρι Τζιλιάς και ο Σπύρι ήταν υπουργός. Πού είναι λοιπόν οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ, της ΕΕ. Αλλά ρώτησα εσάς αν έχετε μερίδιο ευθύνη και μου είπατε όχι. Ναι, αισθάνομαι ότι δεν έχω όχι. Ακούστε. Βεβαίως, αισθάνομαι ότι δεν έχω. Στα 4 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υλοποιήσαμε 1 δις σιδηροδρομικά έργα. Κάναμε την διπλή σιδηροδρομική γραμμή. Βαριά έργα. Ναι. Θα πηγαίναμε και θα καθυστερούσαμε ένα έργο 40 εκατομμυρίων. Εσείς τι λέτε. Μάλιστα. Το συνδέετε λογικά. Όχι. Σας λέω όμως ότι σε κάθε περίπτωση ο σιδηρόδρομος είτε έχει αυτά συστήματα είτε δεν έχει, πρέπει να λειτουργεί και λειτουργούσε για δεκαετίες. Ναι, αλλά αν υπήρχε αυτό το σύστημα, ασφάλεια. Μπορεί να μην είχαμε αυτούς τους 50 ανθρώπους να είναι στο κόμμα. Δεν είχαμε, κυρία Κακούση. Δεν είχαμε. Είναι απαράδεκτο. Σε δίκτυο διπλής σιδηροδρομικής γραμμής δεν είχαμε σε μονή. Μάλιστα. Να έχουμε με τοπική σύγκρουση τρένων.